για να ξεκινήσουμε για τις δηλώσεις. Ένα παιχνίδι σήμερα δυνατό, ένα παιχνίδι ντέρμπι που κατάφερε η Καλαμάτα κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και το πήρε με το γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι κερδίζει αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα με το αν εκείνο, αν το άλλο, αν το παράλληλο. Δεν μπορεί να πάρει στη μύτη. Λοιπόν, όσον αφορά για την εικόνα του Καραγκιού, θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού η προδοθετή. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά. Ευτυχήσαμε και προηγηθήκαμε. Ελέξαμε το παιχνίδι και είχαμε και φάσεις κλασικές να κάνουμε και το 2-0. Ήταν μια σημαντική πρόκληση, θα έλεγα, γιατί ήταν το πρώτο κρίσιμο παιχνίδι και πάντα, σαν μαύρη θύελα που είμαστε, θέλουμε πάντα να κερδίζουμε και να ξεκινάμε με νική. Αυτό κάναμε σήμερα, να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο και αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν το παιχνίδι και αυτοί οι οποίοι ήρθαν από τον πάγκο. Ακόμη δεν είμαστε στο 100%, είμαστε στο στάδιο της δουλειάς. Αυτό θα κάνουμε από αύριο, ώστε όταν θα αρχίσει το πρωτάθλημα να είμαστε έτοιμοι. Εγώ, όπως έχω τονίσει κατ' επανάληψη, ένα πρωτάθλημα και κάποιους αγώνες κυπέλλου. Γιατί ανοίγω μια παρένθεση και κλείνω αμέσως. Γιατί εμείς στόχος μας δεν είναι το κύπελλο. Έτσι, σαν Καλαμάτα, σαν μαύρη θέλα που είμαστε, έχουμε το σκεπτικό ότι στο κύπελλο θα πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεφύγουμε από το στόχο, που ο στόχος, όπως ξέρετε, εμείς έχουμε τα καρύδια και λέμε ότι πάμε για πρωτάθλημα. Ούτε φοβόμαστε κανέναν, ξέρουμε τι ομάδα έχουμε. Και με αυτό λοιπόν το σκεπτικό θα συνεχίσουμε. Coach, ο Μάγκος πριν, ο κύριος Μάγκος, είπε ότι έπρεπε να είναι 3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Και επέμενε και δεν πήγε. Είδες σε τριάκο, λέγω, ανένα δεν είδε. Εγώ νομίζω, ο Ταΐρης που παίζει, δηλαδή, σε άλλη ομάδα παίζει. Ο Ταΐρης είναι τερματοφύλακας ομάδας και αυτή και κάνει τη δουλειά του. Και πληρώνεται για να κάνει τη δουλειά του. Αδρά. Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι κερδίσαμε ένα 0. Τώρα τα 3-0 πρώτη φορά τα ακούω. Επιστροφή Νίκου Αναστόπουλου με την ίδια συνταγή. 7 παίκτες της περσινής χρονιάς στην αρχική εντεκάδα. Το καλό γιατί... Ξέρετε τον κορμό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκτός από τον κορμό, ξέρω και τους παίκτες. Είναι βασικό, έτσι. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός ο κορμός έχει υπηρεσία 2,5 χρόνια. Τις ομάδες έτσι τις χτίζεις. Δεν μπορείς να διώχνεις 15 και να παίρνεις 15. Είδατε μια άλλη Καλαμάτα, έτσι, και άλλη θα δείτε και στην πορεία. Αυτό το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ. Το χειροκρότημα από τον κόσμο και στο τέλος. Ο κόσμος, το αισθητήριο του κόσμου ποτέ δεν κάνει λάθος. Εγώ δεν έφυγα, δεν παράτησα, έτσι. Όσο μάλλον μια ομάδα σαν την Καλαμάτα, η οποία και την αγαπώ, γιατί είμαι 2,5 χρόνια εδώ και έχω φίλους οι οποίοι με αγαπάνε και τους αγαπώ. Και είναι μια ομάδα που, όπως προείπα στην πρώτη συνέντευξη που όταν ξαναγύρισα, είναι ότι νιώθω ότι άφησα κάτι στη μέση πέρυσι και φέτος είναι η ευκαιρία να το, αυτό το οποίο αφήσαμε στη μέση να το εκπληρώσουμε. Coach, ο Παυλίδης λείπει φέτος από την ομάδα της Καλαμάτας. Χειροκροτήθηκε και αυτός από τον κόσμο, ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει και αυτός στην Καλαμάτα, την αγάπησε την ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ δεν ήμουνα και δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Τι λείπει από την ομάδα. Είδαμε στο τέλος να σηκώνεται και η τελευταία μεταγραφή και ξαναγύρισε πίσω. Ο λόγος που γύρισε πίσω. Είναι ότι είχαμε τελευταία διακοπή. Είχαμε τελευταία διακοπή και απλά είχε κάποια προβληματάκια ο Λουπάνο. Α, ήταν εντάξει ο Λουπάνο, οπότε δεν χρειάστηκε. Στιγμή ήταν, δεν χρειάστηκε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, καλή χρονιά. Ευχαριστώ επίσης. Καλή χρονιά να έχετε.